Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορείτε να συνδέεστε στο λογαριασμό σας το Burlington English, το webbook που χρησιμοποιούν τα βιβλία μας, πώς μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον βιβλία σε ένα λογαριασμό που έχετε ήδη δημιουργήσει και τέλος πώς θα πρέπει να συνδέσετε το λογαριασμό σας με τις τάξεις επικοινωνίας. Okay. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα, βήμα-βήμα. Πρώτον, πάμε να συνδεθούμε στο λογαριασμό μας. Πάμε στο app2.burlingtonenglish.com/account/login. Γράφουμε το username και το password, το οποίο το έχουμε επιλέξει νωρίτερα. Όταν κάναμε την εγγραφή μας, υπάρχει βίντεο που εξηγεί τη διαδικασία βήμα-βήμα. Πατάμε login και εδώ βλέπουμε ότι ήδη έχουμε προσθέσει ένα webbook, ένα βιβλιαράκι. Πατώντας εδώ πάνω στο όνομα του μαθητή, βλέπετε ο Φίλιππος Γογούς είναι το, για το γιο μου, τι θα πρέπει να κάνουμε για να προσθέσουμε επιπλέον βιβλία. Πατάμε Add Activation Code, έτσι ώστε εδώ να προσθέσουμε επιπλέον βιβλία. Ξαναλέω, τα Activation Codes τα βρίσκουμε στο εσώφυλλο, στην πρώτη σελίδα, έχει ένα μεγάλο χαρτάκι κολλημένο, τα βρίσκουμε εκεί πέρα. Ωραία. Οπότε πατάμε Add Activation Code και προσθέτουμε τον καινούριο κωδικό. Στο Φίλιππο είχαμε ξεκινήσει, είχα φτιάξει το Students Book. Θα του βάλω τώρα τον κωδικό για το Companion. Πατάω Continue. Activation code has been successfully added. Και θα δω απευθείας ότι έχει προσθεθεί και το Companion. Students Book και Companion. Με την ίδια λογική πάω να προσθέσω άλλο ένα Activation code, το οποίο θα είναι ο κωδικός για το Grammar Book, okay? Και προσθέτω και τον κωδικό για το Grammar Book, πατάω Continue και Activation Code has been successfully added. Άρα έχουμε προσθέσει πέρα από το Students Book και το Companion και τη γραμματική. Τη γραμματική θα δείτε ότι μας τη βγάζει σε ξεχωριστό βιβλιαράκι εδώ στη σειρά. Εδώ μέσα στο Look and My Life, επειδή είναι η ίδια σειρά, υπάρχει το Students Book και το Companion. Πηγαίνοντας έξω θα δούμε το My Grammar Book, okay. Θα δούμε πως μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε αυτά αναλυτικά. Τώρα βλέπουμε μόνο πως φτιάχνουμε τους λογαριασμούς και θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε στο Φίλιππο και το Class Code, δηλαδή την τάξη του, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς τα αποτελέσματα από το φροντιστήριο. Θα δείτε στην περιγραφή και στις οδηγίες που σας έχουμε ετοιμάσει αναλυτικά τα Class Codes ανά επίπεδο και αναχρονιά, αυτό κάθε έτος αλλάζει. Θα προσθέσω τώρα το class code του Φίλιππου για τη Senior C. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχω προσθέσει το class code για τη Senior C που για φέτος είναι το F1879. Πατάω continue και you're about to join the following class. Senior C, Ευάγγελος Γογούσης, αυτό σας εμφανίζει. Πατάμε OK και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και εμείς να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Άρα, στο σημερινό μας βίντεο είδαμε 1. Πώς μπορούμε να συνδεόμαστε στο λογαριασμό μας, 2. Πώς μπορούμε να προσθέτουμε επιπλέον βιβλία στο λογαριασμό μας. Εδώ να θυμίσω ότι online υλικό στην πλατφόρμα έχουν πρόσβαση το Students Book, το Companion, το Workbook και η γραμματική. Όλα αυτά είναι από Burlington Books. Και 3. Πώς μπορώ να συνδέσω και θα έπρεπε να συνδέσω το λογαριασμό του παιδί μου με τις τάξεις επικοινωνίας. Ελπίζω να βοήθησα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!